θα συζητήσουμε σήμερα με ένα εκλεκτό κύριο, ανώτερο στρατηγικό αναλυτή, συνδιευθυντή του Athens Hub, του οργανισμού της Γενέβης, του Κέντρου για την Ασφάλεια. Βεβαίως, τον έχετε ακούσει πολλές φορές. Σήμερα θα είμαστε πιο συγκρατημένοι μαζί του. Με την ΕΗ θα πάμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος. Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με αυτό το τελευταίο που είναι της επικαιρότητας, γιατί εγώ μετράω ένατη τριμερή, αλλά το πιο ουσιαστικό δεν το ακούω και το είπα, κύριε Λαμπρόπουλε. Διαφωνείτε? Όχι, δεν διαφωνώ. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε μια εμβάθυνση των σχέσεων ώστε να καταστούν στρατηγικές, και όχι απλά στρατηγικές στα χαρτιά, αλλά στρατηγικές στην ουσία με την Αίγυπτο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια μερική οριοθέτηση και θα πρέπει να βολιδοσκοπήσουμε τι ακριβώς θέλουν οι Αιγύπτιοι, ώστε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μαζί τους, ώστε να υπάρξει μια κανονική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Και αυτή τη φορά να συμπεριληφθούν και τα απολύτως τα ελληνικά συμφέροντα στην συμφωνία. Γιατί κάναμε αρκετές εκπτώσεις, μην το ξεχνάμε αυτό, την μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Είναι σαφές πάντως ότι επειδή αυτό που ονόμασε ο Μπίσμαρκ το χλιμίδισμα των αλόγων της ιστορίας έχει ήδη ακουστεί ή ακούγεται ή αχνοφαίνεται, αχνοακούγεται για την ακρίβεια, και επειδή το καθεστώς Ερντογάν μπορεί να θεωρείται ότι από πολλούς ότι πνέει τα αλήθεια και πράγματι είναι αρκετά πιεσμένο, αλλά οι δομές παραγωγής στρατηγικής σκέψης στην Τουρκία λειτουργούν τουλάχιστον σε ένα επίπεδο όσο επιτρέπει η αλαζονία και η αμετροέπεια του Τούρκου Προέδρου, ότι η εθνική στρατηγική της Τουρκίας λειτουργεί. Το κατά Νταβούτογλου Νιζάμ Ιζαλέμ, δηλαδή η διαμόρφωση της παγκόσμιας και περιφερειακής τάξης, εξακολουθεί να υφίσταται. Το υβριδικό προληπτικό δρόμο δράσης της Τουρκίας μετά το 2016 εξακολουθεί να υφίσταται και η επιβολή τετελεσμένων είναι διαρκώς στο τραπέζι. Αυτή η ανακοίνωση περί δημιουργίας στρατιωτικής ναυτικής βάσης στο Ριζοκάρπασο είναι μια κλιμάκωση. Είναι κάτι πολύ σοβαρό που ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας, αν μη τι άλλο τώρα που δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν είναι διαμορφωμένη κυβέρνηση στη Γερμανία, επιτέλους να υπάρξει μια λογική κυρώσεων προς την τουρκική πλευρά. Και εκεί πρέπει να επιμείνουμε, και όχι απλά να επιμείνουμε Ελλάδα και Κύπρος στο να υπάρξουν κυρώσεις, να υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να τεθεί αυτό το ζήτημα και επαπειλή βέτο. Δεν μπορεί να έχουμε μια Ευρώπη η οποία να κοιτάζει παθητικά, να μας λέει ευχολόγια, να μας χτυπάει φιλικά το χέρι στην πλάτη και από ουσία τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι η Ελληνογαλλική Συμφωνία, δεν θα πάω στην Ελληνοαμερικανική, θα πάω στην Ελληνογαλλική. Αυτό που μας προσφέρει είναι η δυνατότητα ερισμάτων στο ευρωπαϊκό πεδίο, πρόσθετων ερισμάτων, ώστε να υποστηριχθούν τα ελληνικά συμφέροντα και οι ελληνικές θέσεις. Ναι, αλλά μισό λεπτό, κύριε Λαμπρόπουλε. Ανακοινώνουν αυτή τη βάση, καλά το είπατε, στο Ριζοκάρπασο. Γιατί είδατε την κυπριακή ή την ελληνική κυβέρνηση καμία σφοδρή αντίδραση, κινήσεις, να φωνάξει τους Γάλλους, να τους πει: παιδιά, με συγχωρείτε, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, τι είναι αυτά που γίνονται εδώ? Το είδατε εσείς πουθενά? Θα μου πείτε: δεν το είδαμε ούτε καν με το ερευνητικό σκάφος αυτές τις μέρες που είναι δεμένο στη Λάρνακα. Αλλά λέω εγώ τώρα. Ναι, κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε, και όσο αφορά τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι χωρίς τη δική μας αποφασιστικότητα επί του πεδίου, αυτές οι συμφωνίες θα κινδυνεύσουν να καταστούν κενό γράμμα. Και θα κινδυνεύσουν να καταστούν κενό γράμμα, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε τους Γάλλους ή τους Αμερικανούς ή οποιουσδήποτε, γιατί έγκυται και επίκειται μάλλον και συμφωνία και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποιους άλλους να έρθουν να μας συνδράμουν, όταν εμείς οι ίδιοι αποποιούμαστε των ευθυνών μας. Η Ελλάδα είναι χώρα εγγύητρια της κυπριακής δημοκρατίας και θα πρέπει να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.
και ό,τι απορρέει από αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήνουμε το Nautical Geo μόνο του. Οι Τούρκοι θα φτιάξουν μια ναυτική βάση στο Ριζοκαρπασό για να μπορούν να ελέγχουν την ίσο, όλη την ίσο ουσιαστικά, έχοντας τη δυνατότητα ανεφοδιασμού των πλοίων, ελιμενισμού φρεγατών ή κορβετών στο νησί, έτσι ώστε να μπορούν να εκδράμουν από εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επί του πεδίου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία μόνη της. Ούτε να περιμένουμε την γαλλική συνδρομή, εάν και εφόσον και όταν, χωρίς εμάς. Καταλαβαίνω βέβαια ότι η απουσία εθνικής στρατηγικής ως προς την Τουρκία τόσων χρόνων δεν μπορεί να λυθεί μονομιάς, τα προβλήματα δηλαδή δεν λύνονται μονομιάς, και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει σημαντικά και αρκετά βήματα προς την εξισορρόπηση της Τουρκίας, της τουρκικής απειλής για την ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που απουσιάζει, και αυτό απουσιάζει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αυτό που απουσιάζει είναι το πνεύμα, η αποφασιστικότητα που ουσιαστικά χαλιβδώνει μια στρατηγική προσέγγιση ανάσχεσης της τουρκικής επιθετικότητας. Αυτό, ξέρετε, στην περίπτωση της αποτροπής είναι το α και το ω. Δεν αρκεί να έχεις πλατφόρμες ή ακόμα και να αποκτήσουμε, όταν θα αποκτήσουμε τις Μπελαρά ή τα Ραφάλ ή οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική πλατφόρμα, δεν αρκεί απλά να τα κατέχουμε. Αν δεν είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα δίκαιά μας, αυτό καταλαβαίνετε ότι εμπεριέχει και ένα ρίσκο. Λελογισμένο ρίσκο βέβαια. Εμπεριέχει όμως ένα λελογισμένο ρίσκο που απορρέει από την διάθεσή μας να υπερασπιστούμε τα εθνικά δίκαια και της Ελλάδας και της Κύπρου. Μην έχουμε αυταπάτες ότι πρόκειται να έρθουν άλλοι να το κάνουν αν δεν το πράξουμε εμείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πνεύμα των συμφωνιών, οι οποίες συμφωνίες είναι εκ των προτέρων, είναι πολύ σημαντικές για την εμπέδωση ενός ρόλου διαφορετικού στην Ανατολική Μεσόγειο, ελληνικού, αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό είναι ότι η Τουρκία ήδη θα δοκιμάσει και τις συμφωνίες επί του πεδίου για να μπορέσει να τις υπονομεύσει εκ των προτέρων, και το κυριότερο είναι ότι θα δοκιμάσει και τα δικά μας ανακλαστικά, τη δική μας αποφασιστικότητα. Και η δική μας αποφασιστικότητα δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε ρηματικές διακηρύξεις, σε καταδίκες και σε διπλωματική δραστηριότητα. Πρέπει να υπάρξει και απάντηση επί του πεδίου. Και όταν λέμε απάντηση, εννοούμε προβολή ισχύως, όχι φυσικά εμπλοκή. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, υπάρχουν διαβαθμίσεις, κλιμακώσεις, στάδια. Αυτά τα γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να τα γνωρίζουν. Μιλάμε όμως για προβολή, για επίδειξη σημαίας. Άρα λέτε, κύριε Λαμπρόπουλε, ότι εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Καλές οι συμφωνίες στα χαρτιά. Το θέμα είναι επί του πεδίου πώς υλοποιείς αυτό το ρόλο που θέλεις να παίξεις. Και σας ρωτώ, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, χωρίς εξαιρέσεις, βλέπετε να υπάρχει τέτοια αντίληψη ή είμαστε σε μία λογική, α εντάξει, καθαρίσαμε Μεγάλους και Αμερικάνους, ας καθόμαστε τώρα να περιμένουμε τι θα κάνουν αυτοί? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που με ρωτάτε. Δυστυχώς στο εσωτερικό χρειάζεται και αραγές στο εσωτερικό μέτωπο, και αυτό δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε γιατί κινούμαστε από τη μία σε μία καθολική άρνηση μίας μεριάς του πολιτικού φάσματος, η οποία δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι αντιλαμβάνεται αναφορικά με την κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δηλαδή την Τουρκία χωρίς και την εξωτερική και την εσωτερική εξισορρόπηση? Είναι αδιανόητο για μικροπολιτικά παιχνίδια να διακυβεύεται το μέλλον της χώρας ως προς αυτό. Αυτό είναι από τη μία μεριά του πολιτικού φάσματος. Από την άλλη μεριά του πολιτικού φάσματος, που
έχει την ευθύνη για τη σύναψη των συμφωνιών, ουσιαστικά επαφιέμεθα εκεί. Επαφιέμεθα στο γεγονός ότι έχουμε υπογράψει τις συμφωνίες και ότι αυτό αυτομάτως δημιουργεί μια σπίδα προστασίας για τα δικά μας συμφέροντα. Κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθες. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια με τη μεταφορά των βαρών σε τρίτους. Ξέρετε, αυτή η νοοτροπία δεν εκριζώνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά εδώ δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχουν δεδομένα και από τη στιγμή που η Τουρκία θεωρεί ως παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τις εκλογές του 23 την επιβολή συγκεκριμένων τετελεσμένων και στην Κύπρο και στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Και όταν λέω πανέτοιμοι, πανέτοιμοι και αποφασιστικοί. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα τι ακριβώς θέλει να πράξει. Δηλαδή αν επιμείνει στη λογική της αποκλιμάκωσης πάση θυσία, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη χειραγώγηση των ορίων είναι βούτυρος, σε εισαγωγικά, βούτυρος στο ψωμί της Τουρκίας, δηλαδή βούτυρος στο ψωμί του υβριδικού τρόπου αντιμετώπισης της Ελλάδας από την Τουρκία, ο οποίος υβριδικός τρόπος συμβαίνει εδώ και μερικά χρόνια και έχει ενταθεί τα τελευταία δύο. Ο υβριδικός τρόπος δεν αφορά μόνο τη χειραγώγηση και εργαλειοποίηση των μεταναστών στον Εύρο. Γιατί έχω παρακολουθήσει διάφορες συζητήσεις και όλα εξαντλούνται εκεί. Ο υβριδικός τρόπος, για να ενημερώνονται και οι ακροατές, ο υβριδικός τρόπος αφορά τη χειραγώγηση των ορίων μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και αυτό συνδέεται με την επιβολή τετελεσμένων. Άρα, κύριε Λαμπρόπουλε, λέτε ότι λόγω μιας διαχρονικής συμπεριφοράς από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, εγώ δεν ξέρω, οι Τούρκοι σχηματίζουν την εντύπωση πως η Ελλάδα είναι πολιτικά πρόθυμη να απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις και να υπερασπιστεί κυριαρχικά τις δικαιώματα και ενίοτε την κυριαρχία της, και ότι αυτό μπορεί να οδηγεί την Άγκυρα στο να προχωρήσει ακόμη και σε κάποιο τυχοδιοκτισμό με τον κίνδυνο πρόκληση θερμού επεισοδίου. Δεν το αποκλείω. Ακριβώς αυτό εννοώ. Αυτό εννοείται. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το τουρκικό πολιτικό σύστημα εν συνόλο καθολικά θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι ευάλωτη σε πιέσεις τέτοιου τύπου, απρόθυμη ξεκάθαρα να χρησιμοποιήσει το στρατιωτικό όπλο στο κομμάτι της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι σε μια διαπραγμάτευση οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας ως συντελεστής ισχύος μπαίνουν στο τραπέζι. Και όταν λέμε μπαίνουν στο τραπέζι, χρησιμοποιούνται ή δυνητικά χρησιμοποιούνται. Δηλαδή υπάρχει και απειλή χρήσης βίας. Αυτό το πράττουν διαρκώς. Αντιστοίχως θεωρούν ότι, και αντιθέτως θεωρούν ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει τη διάθεση και την προθυμία να χρησιμοποιήσει τους δικούς της συντελεστές ισχύως, ειδικά ως προς το επιχειρησιακό σκέλος, στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό και επιζητούν μια καθολική διαπραγμάτευση και συνολική διαπραγμάτευση εφ' όλης της ύλης, εφ' όλων των διεκδικήσεων, με πολιτικούς όρους. Και το διεθνές δίκαιο, επειδή έχουν τη λογική του λεγόμενου persistent objector, δηλαδή του καθολικού αρνητή, και το ερμηνεύουν κατά το δοκούν, το εργαλειοποιούν. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια επίφαση νομιμοποίησης στις όποιες τουρκικές διεκδικήσεις και κινήσεις, και είναι έολο να χρησιμοποιούμε και εμείς διαρκώς θεωρητικά και γενικά το διεθνές δίκαιο, όταν δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες διατάξεις και κυρίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας του 1982, της συμφωνίας του Montego Bay. Δηλαδή οι Τούρκοι θεωρούν, άμα ακούσει κάποιος Τούρκους και ακαδημαϊκούς και διαμορφωτές γνώμης που προείστανται των κέντρων λήψη αποφάσεων, θα δει κανείς ότι αναφέρονται πλιστάκι στο διεθνές δίκαιο. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο, παρά το γεγονός ότι εκείνοι αρνούνται να το
να το υιοθετήσω στο σύνολό του. Εντάξει, και εμείς που το έχουμε υιοθετήσει, για πείτε μου τι κάνουμε με την ΕΟΣ για παράδειγμα και την υφαλοκρηπίδα. Κοιτάξτε. Γιατί έγινε ένα καυγά στην Ελλάδα, τι εννοούσε το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας με την επικράτεια και αν εννοούσε και την ΑΟΣ, που το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας, θα διευκρινίσω, δεν την εννοούσε, αλλά πείτε ότι την εννοούσε, γιατί την έχουμε κηρύξει εμείς την ΑΟΣ. Ακριβώς. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Και αυτό υπάρχει έλλειμμα στρατηγικής. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει και μια στρατηγική που να αφορά την ανακήρυξη της ΑΟΣ και όταν ανακηρύσει την ΑΟΣ θα πρέπει να την υπερασπιστείς κιόλας. Δηλαδή, προσέξτε, εμείς αυτό που δεν έχουμε κάνει, και γι' αυτό λέω ότι υπάρχει έλλειμμα στρατηγικής, η μόνη στρατηγική που έχω καταλάβει ότι υπάρχει είναι, το προηγούμενο διάστημα ήταν η αποκλιμάκωση, ελπίζω αυτό να έχει αλλάξει, δηλαδή και με βάση τις συμφωνίες που υπογράφουμε, να υπάρχει μια μετατροπή. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι μια ελαφρά εξισορρόπηση ή αντιστάθμιση, αυτό ονομάζεται στην στρατηγική ορολογία, που τουλάχιστον παραπέμπει σε ένα μίνιμουμ αποτροπής. Αλλά θα σας έλεγα ότι, για να επανέλθουμε σε αυτό που λέμε, που είναι το μείζον, εμείς με τον τρόπο που κινούμαστε ως προς την ανακήρυξη της ΑΟΣ, γιατί ακούγεται και πολλές φορές από διάφορους δημοσιολογούντες, να ανακηρύξουμε ΑΟΣ τα 12 μίλια. Ξέρετε, αυτό για να γίνει θα πρέπει να είμαστε όπως και με το θέμα της εξόρυξης των υδρογόνων ανθράκων. Επίσης, είναι το ίδιο πράγμα. Όταν ξέρεις ότι η αντίπαλη πλευρά, μια πλευρά αναθεωρητική, θα αντιδράσει, εσύ θα πρέπει να είσαι έτοιμος να υπερασπιστείς και την ανακήρυξη της ΑΟΣ και την δυνητική εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων στο μέλλον. Δηλαδή, αυτά είναι απριόρι τα προαπαιτούμενα. Δεν μπορείς να ανακηρύξεις 12, είναι τυχοδιοκτισμός να ανακηρύξεις 12 μίλια χωρίς να έχεις τις δικές σου κόκκινες γραμμές, να τις έχεις ανακηρύξει, να τις έχεις επικοινωνήσει σε εταίρους και εχθρού και σε αντιπάλους. Και σε εταίρους και σε αντιπάλους. Αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί. Ότι οι κόκκινες γραμμές μας δεν μπορεί να είναι τα 6 μίλια, γιατί κάποια στιγμή κάποιος, μάλιστα ο Υπουργός Επικρατείας αν θυμάμαι καλά, Είχε μιλήσει για 6 μίλια. Όταν λοιπόν δημιουργείς μια τέτοια κατάσταση η οποία είναι θολή και δίνει λάθος μηνύματα, καταλαβαίνει κανείς ότι το να ανακηρύξεις 12 μίλια ελαφρά την καρδία, να το πω πιο σχηματικά, χωρίς να είσαι έτοιμος, τότε δημιουργείς ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι σίγουρο ότι οι δικές σου κόκκινες γραμμές γίνονται αυτόματα θολές και διευκολύνεται και η επιβολή τελεσμένων από τον αντίπαλο. Θέλω να κλείσουμε με κάτι έξω από αυτά. Είστε όμως στρατηγικός αναλυτής και ξέρω ότι μπορείτε να αποπληθωρίζετε ειδήσεις πολύ γρήγορα. Ακούστε, κύριε Λαμπρόπουλε, μου έχει κάνει εντύπωση. Στις 22 Φεβρουαρίου του 2021, σχεδόν ένα χρόνο πίσω, είχε δημοσιευτεί σε ελληνικό site και υπέγραφε τότε ο κύριος Ρωμανός, θυμάμαι, το με τίτλο «Συγχωροχάρτια των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τουρκία για S-400 Halk Bank και F-35». Ήταν τότε που γινόταν η συζήτηση. Μόλις χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι το Πεντάγωνο συζητά με τους Τούρκους για τα F-35, συζητά, δεν λέει ότι επαναπροσδιορίζει την απόφαση να τους κόψει, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα οι Αμερικανοί πρότειναν στους Τούρκους και όχι το αντίθετο να αγοράσουν F-16. Και αυτό που χάθηκε από τον ορίζοντα είναι η δίκη για τη Halk Bank. Σας λέει κάτι αυτό? Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει ίσως να κάνουμε μια εκπομπή, κύριε Σαχίνη, για τη στρατηγική Biden και τη στρατηγική των ΗΠΑ μετά το Αφγανιστάν. Κοιτάξτε, οι ΗΠΑ ως προς την Τουρκία έχουν παράλληλες στρατηγικές. Έχουν τη λογική του καρότου και του μαστιγίου. Το μαστίγιο είναι κάποιες σημειολογικές κινήσεις που αφορούν και το ΚΑΤΣΑ, αφορούν δηλαδή και τις κυρώσεις για το S-400, μια λογική πίεσης που αφορούν και την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά παράλληλα επουδενή θέλουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ώστε η Τουρκία κάποια στιγμή είτε με την παρούσα ηγεσία αλλά κυρίως με διαφορετική ηγεσία να επιστρέψει
καθολικά στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Μάλιστα. Θα μου πείτε, αυτό είναι μια ψευδαίσθηση η οποία διατηρείται. Μην ξεχνάμε ότι έχουν επενδυθεί πάρα πολλά κεφάλαια στην Τουρκία. Και όταν λέω κεφάλαια, δεν εννοώ μόνο οικονομικής υφής. Η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Μέχρι πρότινος θεωρείται ένα από τα πλέον κομβικά κράτη στη στρατηγική των ΗΠΑ. Υπενθυμίζω το περίφημο εγχειρίδιο τριών διακεκριμένων Αμερικανών ακαδημαϊκών και πρέσβεων εκδόθηκε το 2003 και αφορούσε τη λογική των κομβικών κρατών στην αμερικανική στρατηγική. Η Τουρκία ήταν ένα από αυτά τα κομβικά κράτη. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη ανησυχία είναι εάν υπάρξει αλλαγή ηγεσίας, πώς θα είναι η μετάβαση. Δηλαδή οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να έχουν πιέσει πολύ περισσότερο την Τουρκία, αλλά αυτό που φοβούνται είναι μια δημιουργία αστάθειας στο εσωτερικό της. Μότι συνεπάγεται αυτό. Μην επεκταθείτε, γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, κύριε Λαμπρόπουλε. Κοιτάξτε, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό είναι ότι οι ΗΠΑ κινούνται με εναλλακτικά σενάρια και παράλληλες στρατηγικές. Δεν υπάρχει μία. Υπάρχουν παράλληλες στρατηγικές. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενταχθεί και η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λαμπρόπουλε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εξαιρετική προσέγγιση. Να είστε καλά. Που δεν μας άρεσε τα λόγια σας. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά εσείς. Καλημέρα σας.